Καλησπέρα φίλες και φίλοι ξανά του Alpha Sports, αυτή την φορά από τον χώρο μετάδοσης, όπου οι δύο ομάδες έχουν πάει τώρα στον πάγκο για τελευταίες οδηγίες από τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη και τον κύριο Γιώργο Παλάλα. Την Ελάρκου, Όρλοβιτς και την Μίτσελ, ενώ από την άλλη η ομάδα του Κεραυνού θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ήρθαν αρκετοί αελίστες να στηρίξουν την ομάδα τους και σημειώνει. Η ΑΕΛ πάει τώρα αμέσως, δεν εξαντλεί τα 24 δευτερόλεπτα στη Λιανέ, με την να έχει καθαρό οπτικό πεδίο η Μίτσελ και να στέλνει την μπάλα στο Είναι πολύ δραστήρια και από την άλλη η Μίτσελ το ίδιο προσπαθεί να οργανωθεί και Είναι ανίκητη στον αέρα. Να δούμε αυτή την αντεπίθεση από την Όρλοβιτς, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει το παιχνίδι πάνω της. Σκοράρουν οι κοντές, όπως την Παπαδούρη σε αυτή την φάση. Όπως είναι καθαρά η ονομασία της φέτος, είναι C2S, είναι η ονομασία της ΑΕΛ στην φετινή καλαθοσφαιρική περίοδο, CS2. Είναι προσπαθεί να βγαίνει μπροστά στην επίθεση από τα πλάγια. Εξαιρετικό τύπο 20-19. Τόσο την Παπαδούρη, την Όλοβιτς αλλά και την Μίτσελ να παίρνουν περισσότερες πρωτοβουλίες στη Λιανέ. Το παιχνίδι να είναι στον πόντο και τώρα να πηγαίνει ακόμη, να αυξάνει περισσότερο το δίκτυο του σκορ με αυτό που είπαμε προηγουμένως. 61-55 στην κλειστία του Ακώστας Παπαέλληνας, η C2S ΑΕΛ, η ομάδα της ΑΕΛ που φέρνει το παιχνίδι τώρα. Τώρα προσπαθεί η Μίτσελ, εκπληκτικό τρίποντο. Με τον Άβερη να παίρνει ξανά την πρωτοβουλία, να πηγαίνει πλάγια, να αλλάζει συνεχώς την μπάλα και να βγαίνει και να είναι καλάθι, εντυπωσιακό καλάθι, πραγματικά από την Πιτσιλίδου. Έχει δίπλα της την Μίτσελ, η Παπαδούρη που πάει να τα βάλει το καλάθι και το βάζει. Μειώνει το σκορ σε 29-39, σε επανάληψη βλέπουμε εδώ την Παπαδούρη, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Μετράει 15 πρωταθλήματα, 14 κύπελα, 9 Super Cup απέναντι στην ομάδα του Κεραυνού Στροβόλου, με την Άβερη να παίρνει την πρωτοβουλία, πλάγια η μπάλα εύστοχο. 43-46, ένα καθοριστικό τρίποντο σε ένα καθοριστικό σημείο που πιστεύω θα ανεβάσει και σε επανάληψη. Πάρα πολύ ωραίο με την Άβερη. 6 λεπτά και 13 δεύτερα να βγαίνει. Εξαιρετική άμυνα, εξαιρετική assist από την Μίτσελ. Υποδειγματικό από την για την Όρλοβιτς. Οι υπόλοιπες παίκτριες είναι ένα πιο χαμηλό σχήμα. Μέσα εύστοχη, άμεση απάντηση από την ομάδα του Κεραυνού. 49-55, σε επανάληψη εκεί πάτησε την μπάλα έξω από τα 6-25. Δεν έκανε καν προσπάθεια την ακόψη Όρλοβιτς. Πάει να απαντήσει η ΑΕΛ, εύστοχο καλάθι, 51-55. Να εξασκήσει εκεί τα 5-4, να γίνεται το σούτ, βγαίνει το rebound. Δεύτερη προσπάθεια, η μπάλα όμως να δούμε, δεν πρέπει να μετρά το καλάθι και να μένουν μόνο 10 δευτερόλεπτα για την ομάδα της ΑΕΛ, οι οποίοι δεν το πιστεύουν. Περνάει ο χρόνος, πάει, δίνουν τα χέρια, 53-61 τελικό αποτέλεσμα. Στη Λιανέ η ομάδα του Κεραυνού παίρνει το ροζ φύλλο, ισοφαρίζει 1-1 και ένα εντυπωσιακό πραγματικά παιχνίδι που είδαμε στην κλειστή αίθουσα Νίκος Σολομονίδης. Πριν να σε καληνεκτήσω, θα ήθελα έτσι τα δικά σου σχόλια. Ρε Μιχάλη μου, δεν λέω το λατρεύω το σπίτι μας, αλλά αυτή η γειτονιά δεν έχει άβρα, βρε παιδί μου. Δεν έχει το γαλάζιο της θάλασσας να ταιριάζει με τα μάτια μας. Δεν έχει το πράσινο του δάσου να ταιριάζει με το καθιστικό μας. Μιχάλη! Τι να σου πω, ρε αγάπη μου, άμα κερδίσω τον Τζόκερ,
θα σηκώσω όλο το σπίτι και θα το πάω όπου θέλεις. Τζόκερ, έπαιξες. Ε? Τζόκερ, το πες. Το έπαιξες. Εδώ είναι καλά. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα.